κάθε εδώ κόσμος θα μπορέσει να ανακαλύψει και τις καταπληκτικές τιμές που θα εξειδικεύσουμε. Διότι κοίταξε να δεις, το Attitude ανοίγει σε μια περίοδο τη χώρα όπου και μας δέχουμε και την οικονομική κρίση και θέλουμε να ξέρουμε ότι ψωνίζουμε και ποιοτικά αλλά και οικονομικά. Αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια, έχει αλλάξει πάρα πολύ η αγορά και κάποιος μπορεί να αντιθεί από 15 χρονών, ας πούμε, μέχρι 55 χρονών και οικονομικά και καλά ποιοτικά. Εμείς έχουμε πολλές προτάσεις να κάνουμε στον κόσμο για όλες τις ηλικίες και για όλες τις τσέπες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο στόχος και βεβαίως αυτές τις δύσκολες εποχές, αυτό το οποίο λέμε και εμείς μέσα από τον Energy 93,4, είναι ότι πρέπει να κάνουμε επιλογές, πρέπει να ψάχνουμε, να βρίσκουμε προσφορές. Ξεκινάω λέγοντας ότι χρόνο πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Πρέβεζα. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Αγαπάω Ήπειρο γενικότερα και Πρέβεζα. Και ήρθα φυσικά γιατί είναι αγαπημένη μου φίλη εδώ η Αθηνά. Και ήρθα βέβαια για να τη στηρίξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα μας βοηθήσεις και εσύ να εξηγήσουμε κάποια πράγματα μαζί, βεβαίως με τον φίλο μας τον περίμενε, Νάτα, τον Νάσο, διότι μονοπολούσες και μονοπολείς το ενδιαφέρον δημότη για πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι και ξέρεις πάρα πολύ καλά να. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι γνωρίζεις πολύ καλά τη μόδα και γνωρίζεις πολύ καλά να συμβουλεύεις και τις κυρίες, τους κυρίους θα έρθουν εδώ και τους φίλους για να πάρουν αυτό το οποίο θέλουν. Πριν μιλήσω για τη μόδα, θα ήθελα να πω ότι η Αθηνά έχει κάνει ένα φανταστικό μαγαζί. Έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και καλό είναι να ακολουθήσουμε και κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες στο ίδιο επίπεδο. Το μαγαζί αυτό ξεχωρίζει. Είναι ένα φανταστικό μαγαζί. Μια διαφορετική πρωτοποριακή αισθητική η αλήθεια είναι και νομίζω ότι είναι ένα στολίδι στην κεντρική αγορά της Πρέβεζας. Έχει ομορφύνει πολύ εδώ το πεζόδρομο και τις εύχομαι καλές υγιές και πάντα τα καλύτερα. Αν τα καταφέρω αυτό το κρίνουν τα
για όλους τον κόσμο, όλους τους φουντάκες. Πάντως νομίζω ότι προσωπική εκτίμηση δεν το λέω λίγο στον αέρα. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνεις και να βλέπεις ένα χώρο ο οποίος σου στέλνει κάποιο θετικό και επίσης σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να βρει μια θέση στην επικοινωνία γίνα, ανθρώπινα, δεν ξέρω, αυτό το feedback.